Στις Βρυξέλλες που βρίσκομαι για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής ενημερώνουμε συνέχεια για την εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών στην Αττική, στη Βιωτία και στην Κορινθία. Οι επιστήμονες μας είχαν προειδοποιήσει ότι οι μέρες αυτές θα ήταν εξαιρετικά δύσκολες λόγω του καύσωνα και των ισχυρών ανέμων. Ο κρατικός μηχανισμός κάνει το καλύτερο το οποίο μπορεί για να ανταποκριθεί με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και να περιορίσει αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Θέλω να ζητήσω από τους συμπολίτες μας να υπακούν στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Το πρώτο μας μέλημα πάντα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ακολουθεί η προστασία της περιουσίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εκενώσεις οι οποίες διατάσσονται από την πολιτική προστασία να υλοποιούνται με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έπαθαν ζημιές από τις πυρκαγιές αυτές ότι ο κρατικός μηχανισμός αμέσως μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών θα βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα να καταγράψει τις ζημιές ώστε να μπορέσουν οι συμπολίτες μας αυτοί να αποζημιωθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Σήμερα ήταν η πρώτη ουσιαστικά δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Φωτιές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Είναι και αυτό ένα από τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης, την οποία βιώνουμε όλο ένα και με μεγαλύτερη ένταση. Το στοίχημά μας είναι πώς θα μπορούμε να τις περιορίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε οι ζημιές τις οποίες θα υποστούμε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες.